Τι κάνετε, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό το βίντεο θέλω να το κάνω πάρα πολύ καιρό, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί να μην το ξέρετε ή να μην σας το έχω δείξει από τα βίντεό μου, αλλά είμαι μεγάλος φαν της μουσικής γενικότερα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει με μουσική και με αγάπη για τη μουσική. Οπότε ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω κάτι τέτοιο στο κανάλι μου. Ελπίζω να σας αρέσει. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας μιλήσω για τους αγαπημένους μου rappers. Και η λέξη κλειδί είναι αγαπημένους μου. Διότι δεν έχω σκοπό να μιλήσω για τους καλύτερους rappers ή δεν ξέρω και εγώ τι. Θα σας μιλήσω για αυτούς που εγώ μεγάλωσα με εκείνους, αυτούς που αγαπούσα και αγαπώ ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό και που τα τραγούδια τους και τα albums τους σημαίνουν πολλά για εμένα, για τον χύψη λόγο. Να σας πω σε αυτό το σημείο πως αν δείξετε αγάπη σε αυτό το βίντεο, θέλω να κάνω και άλλα παρόμοια βίντεο. Δηλαδή σκέφτομαι να κάνω αγαπημένα albums, αγαπημένα, δεν ξέρω, rock συγκροτήματα. Αν θέλετε μπορώ να τα κάνω, αν θέλετε μπορώ να σας λέω και τη γνώμη μου για καινούργια τραγούδια ίσως. Και κάτι άλλο που θέλω να πω πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο είναι ότι δεν έχω ένα είδος μουσικής που ακούω μόνο. Θέλω να πιστεύω ότι ακούω καλή μουσική. Θεωρώ ότι καλή μουσική είναι εκείνη που σε κάνει να αισθάνεσαι πράγματα και που σε βάζει έτσι σε ένα συγκεκριμένο mood. Αυτό λέω εγώ καλή μουσική, να το πω έτσι. Ξέρω ότι είναι τελείως υποκειμενικό αυτό το θέμα, αλλά κάπως έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Τώρα, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για συγκεκριμένους rappers. Οπότε, ξέρω εγώ, rap groups τύπου Onyx ή τύπου Bone Thugs and Harmony, ας πούμε, δεν μπορούν να μπουν γιατί δεν είναι rap. Rappers, μεμονωμένοι ας πούμε, είναι rap groups. Επίσης, για να μην ξεχνάμε και την Ελλαδίτσα, δεν μπορώ να μιλήσω για Μισκούμπρια και Αρτέμι και Φήμη. Οπότε, καθόλου rap groups, τίποτα. Ίσως κάνω, αν θέλετε κι εσείς, άλλο βίντεο για rap groups, αλλά σήμερα μόνο rappers. Επίσης, για αυτό το βίντεο ήμουν πάρα πολύ συνειδητοποιημένος και ήθελα μόνο να σας πω τα αγαπημένα μου αγαπημένα μου. Οπότε, έχω καταλήξει σε 5 rappers. Οπότε, επειδή έχω καταλήξει σε 5 rappers, έχω αφήσει πάρα πολλούς έξω και θέλω να σας τους πω τώρα, διότι αν δεν τους πω, θα με φάτε και καλά θα κάνετε και θα φάω κι εγώ τον εαυτό μου. Κάποιοι από τους rappers που είναι πολύ κοντά στην καρδούλα μου, τους αγαπώ, ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι στους 5 πρώτους, ας πούμε, είναι μεταξύ των άλλων. Ο Jay-Z, ο Kanye West, γιατί δεν γίνεται να πεις τον Jay-Z και να μην πεις τον Kanye West, ο Cassidy, που ίσως δεν τον ξέρετε πολύ από εσάς, αλλά όσοι δεν τον ξέρετε να τον μάθετε, αξίζει. Μπορεί ποτέ η καριέρα του να μην έφτασε εκεί πέρα που έπρεπε για το ταλέντο του, αλλά Cassidy, αξία. Snoop Dogg, ναι, το ξέρω, δεν μπήκε στους top 5. Κακό, αλλά okay. Ludacris, που αυτό κι αν με πονάει, αλήθεια σας λέω, για μένα το προσωπικό μου top 5 είναι ας πούμε στο 5,5. Δηλαδή ο Ludacris παραλίγο να μπει στους 5. Είναι πραγματικά ο Ludacris εδώ, τον έχω μέσα στην καρδούλα μου. Κρίμα που δεν μπήκε, ειλικρινά σας μιλάω, ήθελα τόσο πολύ να το βάλω μέσα. Επίσης δεν μπήκε ο Dr. Dre, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, φοράω NWA μπλούζα, οπότε Dr. Dre δεν μπήκε. Και επίσης δεν θα πω πολλά για αυτόν τον τύπο, αλλά όσοι τον ξέρετε, τον ξέρετε, ούτε αυτός μπήκε. Πάμε όμως να δούμε ποιοι μπήκανε και θέλω να σας πω πως αυτοί οι 5 που θα σας πω τώρα πραγματικά δεν μπορώ να τους βάλω με σειρά. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος είναι πάνω από τον άλλον, απλά δεν γίνεται. Επίσης δεν έχω κάποιο άλμπουμ του, αλλά ήθελα να σας πω ότι κρίμα είναι και που δεν μπήκε ο Nipsey, ας πούμε, Hustle. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω κάποιο άλμπουμ του, δεν έχω όμως. Και επίσης δεν έχω και ένα άλμπουμ του Notorious B.I.G. Οπότε ναι, και αυτή είναι πολύ κοντά στο top 5 μου γενικότερα. Είδατε, είπα και τον Nipsey Hustle, είπα και κάποιον λίγο πιο μοντέρνο έτσι, άνθρωπο, rapper, ας πούμε. Anyway, λοιπόν, νούμερο 1. Έχω τον KRS-One και αυτό το CD μου το έχει υπογράψει κιόλας στη μία και μοναδική, νομίζω, συναυλία που είχε κάνει στην Ελλάδα. Πότε ήταν το 2015 ίσως, κάτι τέτοιο. Τι μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο, τον KRS-One? Ο άνθρωπος είναι ιστορικός της rap μουσικής, δηλαδή εγώ έτσι τον έχω στο νου μου. Είναι OG as fuck, δηλαδή δεν γίνεται πιο OG από τον KRS-One, ας πούμε. Δηλαδή, ποιο θα πεις πιο OG, ας πούμε, θα πεις τον Grandmaster Flash, ας πούμε. Μιλάμε για αξία, μιλάμε για legend, μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να το βουλώσει
για την rap σκηνή να μιλάει και καλά κάνει. Από ό,τι ξέρω μέχρι και τώρα κάνει πολλά world tours θέλοντας να σπρεντάρει έτσι το rap gospel, να το πούμε έτσι, θέλοντας να μοιήσει και νέους ανθρώπους, νέα αυτιά ίσως στην rap μουσική. Είναι απίθετος τύπος, από όλα τα interviews που έχω δει τον έχω, πώς το λένε, τον αγαπώ όλο και παραπάνω όσο τον ακούω να μιλάει αυτόν τον άνθρωπο. Από κοντά απίστευτος. Σε αυτό το live που είχα πάει γινόταν χαμός. Επίσης σε αυτό το live γνώρισα και από κοντά τον 12ο πίθηκο. Απίστευτος τύπος κι αυτός, τέλος πάντων. Και ναι, απίστευτα γιωμένος άνθρωπος. Legend, τι να πω, αγαπάει και τα νέα παιδιά, οπότε δεν είναι από αυτούς τους legends, να το πούμε έτσι, που είναι σπαση, εγώ είμαι έτσι, εσείς αλλιώς, όχι. Πολύ λογικός για την όλη φάση και πολύ αγαπητός για μένα, πραγματικά έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του και ναι, respect απλά. Τώρα, νούμερο 2, έχω τον Tupac. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά όλα αυτά τα νούμερα που θα σας πω τώρα είναι ένα και ένα. Οπότε δεν ξέρω τι να πω για τον legend που δυστυχώς πέθανε πάρα πολύ νέος. Δηλαδή τόσο νέος και να αφήσει τόσο μεγάλη ιστορία πίσω του, δεν πολύ δύσκολα γίνεται κάτι τέτοιο. Το έχουμε δει με πάρα πολλούς ανθρώπους γενικότερα στον κόσμο, όχι οι rappers μόνο προφανώς. Αυτό πραγματικά δείχνει το τι δύναμη είχαν τα λόγια του και οι πράξεις του και πόσους ανθρώπους άγγιξε τότε και συνεχίζει να αγγίζει μέχρι και σήμερα. Το 90% τουλάχιστον, για να μην πω 95, 8, 9, 100% που πατήσατε τέλος πάντων να δείτε αυτό το βίντεο, τον ξέρετε. Είναι ο ένας και μοναδικός Tupac, μέχρι και celebrities Έλληνες έχω δει να βάζουν post, ξέρω εγώ, με τον Tupac για τον χύψη λόγο. Τον ξέρει μέχρι και Gucci Maria, απλά legend. Έχει πει απίστευτα πράγματα και πραγματικά θέλω να τελειώσω αυτό το νούμερο, ας πούμε το νούμερο 2 που είναι ο Tupac, λέγοντας πως μακάρι να ζούσε όταν βγήκε ως United States President ο Barack Obama για να δει ότι ναι, ζήσαμε για να δούμε έναν Black President. Τέλος πάντων, για όσους ξέρετε τι λέω. Τι να πω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, exhibit πάλι, δεν έχω λόγια πραγματικά. Να σας πω την αλήθεια, αν έπρεπε όντως να πω κάποιος ότι είναι το νούμερο ένα μου, αυτός εδώ ο κύριος, ο exhibit, θα ήταν μέσα στους 2 ή 3 που θα διεκδικούσαν την νούμερο ένα θέση στο δικό μου top 5. Είναι full αγαπημένος. Στο μεταξύ, αυτό το συγκεκριμένο το άλμπουμ, αυτό που κρατάω, αυτό το συγκεκριμένο το άλμπουμ, με έχει βοηθήσει στην ζωή μου πάρα πολύ. Τον ανακάλυψα σε μια πολύ δύσκολη φάση στην ζωή μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Ανοίγοντάς το, δεν ξέρω, μου πάρα πολλές αναμνήσεις μου έρχονται στο μυαλό και ρε παιδιά, πόσο ωραίο πράγμα αυτό είναι να μπορείς να έχεις στα χέρια σου ένα CD και να το εκτιμάς και να μπορείς να διαβάζεις τα lyrics εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και oh my god, και λέει, δεν ξέρω, και έχει bonus πράγματα εδώ και πω, τι ωραίο πράγμα να έχεις αγοράσει ένα CD και να το κρατάς στα χέρια σου. Τέλος πάντων, ακούγομαι λες και είμαι κανένας παππούς, αλλά τέλος πάντων, απίστευτος καλλιτέχνης. Αυτό που μου αρέσει κιόλας σε αυτόν, ή μάλλον αυτό που αποδείχτηκε σε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι δεν, πώς να το πω τώρα, ξεπουλιέται, να το πω έτσι, για λίγα χρήματα. Κάνει πραγματικά αυτό που γουστάρει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κιόλας είναι σε ένα point στην ζωή του γενικότερα που απλά δεν αισθάνεται ότι θέλει, πώς το λένε, να κάνει μουσική, ας πούμε, και δεν κάνει. Και it's okay, ξεκίνησε την δικιά του εταιρεία. Όσοι ξέρετε, δεν θα κάνω να σας πω για την εταιρεία τι είναι. Είναι κάτι που εκείνον, πώς το λένε, τον εκφράζει και πίστευε ότι το χρειαζόταν η ανθρωπότητα και αυτό κάνει. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι σταμάτησε να κάνει μουσική γιατί πραγματικά η σκηνή γενικότερα δεν του έδινε αυτά που ήθελε και πήγε και έκανε μια δικά του εταιρεία γιατί έτσι γουστάρει. Επίσης κιόλας, ένας ακόμα λόγος που σταμάτησε να κάνει μουσική είναι ότι τα tours που έκανε, όπως έχει πει και ο ίδιος, του μείωναν το χρόνο που μπορούσε να περάσει με τα παιδιά του, οπότε είναι και ένας πολύ καλός πατέρας και αυτό είναι ένα πολύ class για μένα. Στο μεταξύ και τον exhibit τον έχω δει από κοντά το 2009. Πρέπει να δείτε φωτογραφίες εμένα το 2009 πως ήμουνα με σιδεράκια.
Απίστευτος, πραγματικά, στο μεταξύ ήταν ένα τρίμηνο που είχαν έρθει όλοι μαζί. Είχε έρθει μέσα σε ένα τρίμηνο και Exhibit και Ice Cube και Onyx. Της τρελής, ας πούμε, γινόταν τότε. Και πάλι καλά που τουλάχιστον ήμουν στη θέση να πάω εκεί πέρα. Πόσο ήμουνα, 13 ήμουνα, φίλε. 13 ήμουνα και από τότε δεν είχα φίλους, μόνος μου είχα πάει, δεν είχα φίλους να πάω. Πήγα έτσι μόνος μου, έσχασα εκεί πέρα. Ήμουνα πρώτη μούρη στο καβούρι εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Πρώτο τελευταίο είναι ο Ice Cube. Δεν γίνεται ρε παιδιά, ξαναλέω. NWA, δηλαδή easy με λένε. Easy με λένε, ξαναλέω. Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχει και μια τρύπα εδώ πέρα η μπλούζα μου. Ναι, η γάτη μου φταίνε. Ας μην το βλέπουμε για τώρα. Τώρα που το είπα θα το βλέπετε. Εντάξει, κάπως το έφτιαξε να μην φαίνεται. Πρέπει να μάθω να ράβω. Τέλος πάντων. Στο μεταξύ, άλλη μια old σκουλιά για εσάς τους λίγο πιο μεγάλους τρόπους στην ηλικία μου. Αυτή η μπλούζα είναι από Time is Money. Μοναστηράκι. Για όσους ξέρουν. Λοιπόν, όπως έλεγα, Ice Cube. Στο μεταξύ, μην με ρωτήσετε για ποιο λόγο έχω βινίλια. Είμαι γέρος, το είπαμε. Είμαι γέρος, μου αρέσουν τα βινίλια, έχω πολλά βινίλια. Okay, τελεία. Αυτό. Τι έλεγα, ναι, Ice Cube, το παγάκι. Στο μικρόφωνο μιλάμε, δεν, πολύ λίγοι μπορούν να τον συγκριθούν, τέλος πάντων. Genius, πραγματικά, το πώς μπήκε στο Hollywood έτσι, δεν, ελάχιστη ας πούμε και δεν δίνει δεκάρα ο άνθρωπος. Πολύ καλός πατέρας και εκείνος. Και δεν μου φαίνεται να κάνω κανένα το 5, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτή είναι όντως η φούλα αγαπημένη μου. Και είμαι άφωνος. Όταν έχεις μεγαλώσει με έναν καλλιτέχνη, πώς το λένε, τον έχεις τόσο κοντά στην καρδιά σου, οπότε δεν, τι να πεις τώρα. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάπως να μεταλαμπαδέψω λίγο τα συναισθήματα που μου δημιουργούνται με αυτούς τους καλλιτέχνες τώρα από μια κάμερα τώρα σε εσάς εδώ. Δηλαδή, πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι να βαϊμπάρουμε, δηλαδή, για να σας εξηγήσω. Τέλος πάντων, αυτό που αγαπάω πάρα πολύ με τον Ice Cube είναι ότι βλέπεις πολύ παλιά tapes και τραγούδια που ήταν, ξέρω εγώ, πολύ μικρός, ξέρω εγώ, κάτω από 20 και λες τώρα, αυτός ο άνθρωπος είναι 10 χρονών. Επίσης, ήρθε σε μια εποχή όπου όχι απλά η rap φάση δεν ήταν mainstream, ας πούμε, το αντίθετο. Ξεκάθαρα ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, ήσουν αντίθετα στο ρεύμα αν έκανες κάτι τέτοιο. Και είναι απίστευτο. Όλοι τους εδώ πέρα, όλοι εδώ πέρα, αυτοί εδώ, όλοι τους και όχι μόνο αυτοί κι άλλοι, είναι υπεύθυνοι για όλη αυτή την πιο βαριά, να το πω έτσι, rap, ξέρω, gangster rap, το έχουν πει πάρα πολύ για παράδειγμα. Και στην ουσία πώς το κάνανε, νούμερο 1, με το να μην ενδιαφέρονται ξεκάθαρα για το τι έχουν να πούνε οι άλλοι. Νούμερο 2, με το να λένε μέσα τραγούδια τους και να τα γεμίζουν τα τραγούδια τους με δικές τους εμπειρίες που έχουν ζήσει στα δικά τους τα στενά. Οπότε η αυθεντικότητά τους είναι κάτι που όχι απλά μετράει, είναι αυτή. Δηλαδή, ο Ice Cube ή NWA και όλοι οι άλλοι, τέλος πάντων, εκείνες της γενιάς, είναι αυτό. Ό,τι ακούς είναι. Ή τέλος πάντων, οι περισσότεροι. Anyway, λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1 μου και σας είπα, δεν είναι με τη σειρά. Αλλά anyway, το νούμερο 1 μου. Αυτός εδώ ο κύριος. Αυτός εδώ. Ο υπαίκτης για τους NWA. Πώς τον λένε, ε? Δεν ακούω. Easy E. Ο Easy E. Σας θυμίζει κάτι το όνομα. Τι να σας θυμίζει, δε. Δεν ξέρω βέβαια τι να πω. Τον αγαπώ τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο που το καλλιτεχνικά μου συσταγωγικά, ας πούμε, όνομα είναι από αυτόν. Δηλαδή, τι άλλο, ας πούμε. Τι άλλο. Για να μην σας πρίζω, επειδή ήδη γράφω αρκετή ώρα, θα σας πω τα top, ας πούμε, τους top 3 λόγους, ας πούμε, που τον αγαπάω πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Νούμερο 1 είναι ότι κατάφερε την αρνητικότητα της ζωής του. Όσοι δεν ξέρετε την ιστορία, εντάξει, δεν θα κάνω τώρα να την εξηγήσω εδώ πέρα, αλλά την αρνητικότητα της ζωής του να τη μετατρέψει σε κάτι πάρα πολύ θετικό, όπως να κάνει το δικό του label, να κάνει ένα rap group και άλλα πράγματα που έκανε τέλος πάντων. Νούμερο 2 λόγος που τον αγαπώ τόσο πολύ είναι ότι στον ραπάρι ήταν χάλια. Χάλια. Είχε μία ιδιαίτερη φωνή, αλλά αυτό ήτανε. Δηλαδή είχε να βγάλει ένα τραγούδι καθόταν να ξέρω και εγώ πόση ώρα μες στο booth. Οπότε, ναι, αλλά. Αλλά το έκανε αυτό ξέροντας ότι δεν είναι καλός και ποτέ δεν υποδίθηκε ότι είναι καλύτερος, δεν ξέρω, από τον Ice Cube για παράδειγμα ή από όλους τους άλλους. Αλλά αυτό εμένα, τι μου λέει, αυτό εμένα μου λέει, πήρε το ρίσκο, το έκανε και είπε, ξέρεις τι, θα βάλω τα δυνατά μου
και ό,τι γίνει. Ναι, οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα, αλλά εγώ θα βάλω τα δυνατά μου, θα κάνω practice αυτό το πράγμα μέχρι να τουλάχιστον να ακούγομαι. Και τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερε. Δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο δηλαδή σε κάτι για να πετύχεις σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι άμα το σκεφτείτε, αυτό είναι πολύ κοντά και στη δικιά μου τη ζωή. Εγώ ας πούμε δεν έχω κάποιο ταλέντο. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε και από τη YouTube εδώ πέρα τη φάση, δεν έχω κάποιο ταλέντο. Δεν είμαι κωμικός, δεν λέω αστεία. Δεν ξέρω, δεν κάνω κανένα special effect. Τι να πω, δεν είμαι κανένα σκηνοθέτης να κάνω καμία ταινία, λέω εγώ. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Άμα μπορούσε να πει ότι αυτή τη στιγμή έχω κάποιο ελάχιστο ταλέντο, είναι στην επικοινωνία μαζί σα. Αυτό όμως, μαντέψτε. Δεν το είχα την πρώτη στιγμή. Προφανώς δεν το είχα την πρώτη στιγμή. Όχι απλά δεν το είχα, ήμουνα χάλια. Σε αυτό έχω ξαναπεί σε κάποια άλλα βίντεο, αλλά για τα πρώτα μου τα βίντεο έδιωνα τη μάνα μου από το σπίτι και καθόμουν, δεν ξέρω, 8-10 ώρες για να μπορέσω να κάνω ένα βίντεο. Γιατί τα είχα γραμμένα, νόμιζα τότε ότι πρέπει να τα έχεις γραμμένα για να είσαι, δεν ξέρω κι εγώ, professional ας πούμε, και δεν μπορούσα να τα πω όπως θέλω στην κάμερα. Τα έλεγα χάλια, τα έλεγα ρομποτικά, τα έλεγα ίου. Αλλά το καλό είναι ότι καταλάβαινα ότι ήταν ίου, ότι ήταν σκατά και προσπαθούσα να βρω τρόπος να γίνομαι καλύτερος και όντως τα βίντεο μου να είναι καλύτερα. Κάπως έτσι συνειδητοποίησα ότι δεν πρέπει να διαβάζω τα λόγια μου γιατί δεν το έχω αυτό το πράγμα. Μετά ανακάλυψα ότι είμαι και δυσλεκτικός. Οπότε ναι, ναι. Τέλος πάντων, το νόημα ποιο είναι. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Εγώ με τον Ίζη, γι' αυτό ταυτίστηκα, γι' αυτό εκδρομά μου και είναι νούμερο 1 και γενικότερα είναι νούμερο 1. Ξέρετε, okay, μπορεί να μην ήταν αριθμημένα όλα αυτά, αλλά ο Ίζη είναι νούμερο 1 ούτως ή άλλως. Οπότε ναι, σας είπα, θα μπορούσε να είναι και ο Exhibit, αλλά δεν γίνεται. Ο Ίζη είναι πάντα πρώτος. Τώρα όμως θέλω να μου πείτε εσείς τη δικιά σας γνώμη κάτω στα σχόλια, να μου πείτε τους δικούς σας αγαπημένους rappers. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που έβαλα, όλοι που έβαλα, είναι παλιοί όλοι και ίσως δεν τους ξέρετε όλοι σας, αλλά αυτή είναι η δικιά μου αγαπημένη λίστα, οπότε θέλω να μου πείτε τους αγαπημένους σας και θέλω να μου πείτε άμα θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο, άμα θέλετε να κάνω τα αγαπημένα μου rap groups, άμα θέλετε να κάνω τις αγαπημένες μου μπάντες, τις αγαπημένες μου, δεν ξέρω τι άλλο αγαπημένο έχω, αγαπημένα albums ίσως, αγαπημένα τραγούδια, να μου πείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να κάνετε και καμιά εγγραφή, εντάξει, φιλάκια, γεια σας.